σε ένα βράδυ η δουλειά θα έχει τελειώσει. Το ξέρουν και άλλοι αυτό? Αφού σου είπα, μόνο ο Μαγκλάρας. Ωραία, και τον εξκαφέα πού θα τον βρούμε? Καμιά αυτού σου λέω να βοηθήσει. Ρε, εσύ θα ξυπνήσει όλο το χωριό, θα μα πάρουν χαμπάρι. Είναι πιο έξω από το χωριό, εντάξει. Σε δημόσιο χώρο? Αφού σου είπα, ρε Μπάμπη, μη με σκά. Ο θησαυρός είναι στο κτήμα του άλλου, του δικηγόρου. Και θα μα αφήσει αυτό? Μα τι λέμε το σύνορα, ρε Μπάμπη. Παρανομία κάνουμε. Οργανωμένο έγκλημα, γόρι μου, Κοζανόστρα. Πάμε, σκάβουμε, παίρνουμε το θησαυρό, τον μπούλο. Κοίτα να δεις, έχω ένα φιλαράκι που έχει εξκαφέ, ε. Φύγαμε τότε. Τηλεφωνάω στο Μαγκλάρα και είναι έτοιμος. Τι μας πιάσουνε, ρε. Σκάσε, ρε γρουσούζι. Και πού είσαι? Τα λεφτά στα τρία. Α, όχι. Τι? Το ένα έκτο είπαμε. Μιλάμε για πολλά λεφτά, γόρι μου. 800-900 εκατομμύρια. Κάνε πιο εκεί, αφού βλέπεις, μιλάμε. Γιατί δεν διώχνεις το μάγειρα τώρα? Αποκοιμήθηκε ο καημένος πάνω στον πάγκο. Ας πρόσεχε. Ας τον εκεί για τιμωρία, καλά είναι. Πήγαινε πιο εκεί, τώρα μιλάμε. 900 εκατομμύρια έπαιζε. Θα κάνω στόλο από τα λίγα. Καλησπέρα. Τι πάθατε, καλέ? Δεν αντέχω. Στο τέλος θα με πιάσει το φιλτρικό μου μήτρο και θα τη σκοτώσω. Ρατσιστής είσαι, ρε. Θα σου έλεγα τώρα και σένα. Κάνε και εσύ, παιδιά, ρε μπαγάσα, να δεις τη γλύκα. Γαμώ τα απαρτχάιτ. Μα τι έγινε, μητέρα? Ληστεία, Ούρσουλα, μας λίστεψαν. Ληστεία, πότε? Μου λες εσύ? Τι ώρα είναι αυτή? Πού ήσουν, μα? Μα δεν σας είπα, σε ένα φίλο μου σκηνοθέτη. Μα τι ληστείες μου λέτε εδώ πέρα τώρα? Ποιος είναι αυτός? Ο Μοχάμετ. Είναι χορευτής. Θα έχει και χορογραφίες το έργο. Μπαμπή, πες την ανιψιά σου να τον διώξει αυτόν, γιατί θα τη σκοτώσω! Α, εμένα δεν μου πέφτει λόγος, αγόρι μου, δικιά σου οικογένεια είναι. Δεν μου λες, τι είναι τώρα αυτός? Φίλος μου είναι. Λοιπόν, μάζεψε την κόρη σου, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Εσύ ο πατέρας, σου έχει πάρει τον αέρα. Δεν μου λέτε. Θα μου πείτε τι έγινε ή θα σηκωθώ να φύγω? Και πού θα πας? Σπίτι. Και αυτός? Στον καναπέ. Στον καναπέ θα κοιμηθεί η Ντολόρες. Α, δεν γίνεται, ε. Πού θα κοιμηθεί ο άνθρωπος? Θα τον πάρω κι εγώ στο δωμάτιό μου. Για τόλμησε και θα σου κάνω το μαλλί τρίκα τρίκα! Μιλάει ελληνικά αυτός? Ούτε κουβέντα. Σε παρακαλώ, κοριτσάκι μου, διώχτωνε. Μη θες να με πεθάνεις κι εσύ. Μου φτάνει η σύγχυση που τράβηξα σήμερα. Μα δεν γίνεται, πατέρα. Αφού του είπα ότι θα τον φιλοξενήσω τον άνθρωπο. Τροπή! Βάλτον στην αποθήκη. Είναι συνηθισμένοι αυτοί. Στη ζούγκλα κοιμώνται πάνω στα δέντρα. Δώσ' του και μια μπανάνα έχουμε. Δεν το περίμενα ότι είσαι τόσο καθυστερημένος. Ο άνθρωπος είναι από τη Νέα Υόρκη. Εσύ να πας στη ζούγκλα. Με τα θηρία. Ρατσιστή. Let's go, Mohammed. Πήγα να μάζεψε την, ε. Ό,τι έμεινε από αυτήν δηλαδή. Αυτός θα την έχει φάει. Είναι ανθρωποφάγη αυτή. Σενιόρ Κώστα, μην είσαι τόσο ραθίστα. Άσε με, μωρέ, και εσύ, Σπανιόλα. Κατάλαβες δηλαδή? Ενώ αν είχα τα λεφτά, θα τη άνοιγα ένα θέατρο και θα είχα την ησυχία μου. Και με μένα τι θα γίνει, Μπάμπης? Τι, θα γίνει? Κάτσα, κάνουμε τη δουλειά και σε στείλω εγώ αεροπορικό στην Μπαρτσελόνα, μα πάει καλά. Για να καίρω Μπαρτσελόνα, εγώ θέλω Μπάμπης. Πάω να δω τι γίνεται με το Απαρτχάιντ. Α, το Απαρτχάιντ, ρε. Πες μου για τη δουλειά τι γίνεται, πότε φεύγουμε? Δηλαδή είσαι μέσα στη δουλειά? Μέσα είμαι, λέγε. Το πρωί, αγοράκι μου. Φορτώνουμε τον γκρέντερ στην ταλίκα και φύγαμε. Εδώ είσαι ακόμα εσύ, αραίωνε! Ωρα! Καλημέρα, κύριε Χατζηγιώργη. Είναι 7 η ώρα το πρωί, κύριε Φωτή. Το ξέρω. Περιμένω από τις 6. Δεν άντεξα και χτύπησα την πόρτα. Ευτυχώς που σας βρήκα εδώ. Είμαι πολύ αναστατωμένη, κύριε Χατζηγιώργη. Δύο λεφτά, κύριε Φωτίου, να πάω να φτιάξω ένα καφεδάκι και θα είμαι στη διάθεσή σας. Περάστε να καθίσετε. Σας ακούω, κύριε Αφωτίου. Όπως θα πρέπει να ξέρετε, κύριε Χατζηγιώργη,
Είμαι πολύ δυνατή προσωπικότης. Πολύ ισχυρός χαρακτήρ. Κάπου στο βάθος της ψυχής μου υπάρχει απόφαση για απόδοση δικαιοσύνης. Οι άπιστοι άνθρωποι πρέπει να τιμωρούνται πολύ αυστηρά. Με συγχωρείτε, δεν σας καταλαβαίνω. Μιλώ για αυτούς τους διεστραμμένους χαρακτήρες, κύριε Χατζηγιώργη. Που μια ζωή τρώνε ψωμί και κάποια μέρα δαγκώνουν το χέρι που τους ταΐζει. Και ενώ αυτοί που τους ταΐζουν διερχονόνται μεγαλόψυχοι και τους συγχωρούν, οι άλλοι το εκλαμβάνουν ως αδυναμία και συνεχίζουν την απιστία. Αλλά κάποτε φτάνει το πλήρωμα του χρόνου, κύριε Χατζηγιώργη, και το θύμα γίνεται θήτης. Και τότε δεν υπάρχει ίχνος ίκτου για αυτά τα σκουλίκια. Τους αξίζει η πιο φρικτή τιμωρία, κύριε Χατζηγιώργη. Θάνατος, καταλαβαίνετε, θάνατος! Με συγχωρείτε μια στιγμή να κάνω ένα επίγον τηλεφώνημα. Εμπρός! Μιλήστε, γιατί δεν μιλάτε! Σας συμβαίνει τίποτα, κύριε Χατζηγιώργη? Όχι, όχι, μάλλον λάθος πήρα. Συνεχίστε, συνεχίστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Έλλη. Ανάλαβε σε παρακαλώ την κυρία Φωτίου, γιατί εγώ έχω μια πολύ επίγουσα υπόθεση. Θα γυρίσω σε λίγο. Αυτός ήταν, είμαι σίγουρη. Γιατί το έκλεισε όμως, Ίσως να ντράπηκε που έλειψε όλη η νύχτα. Ας έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη και εγώ θα το συγχωρέσω, δεν. Τον Κάρολο δεν τον πήρες πάλι σήμερα. Δεν θέλω. Ο Αντρέας πρώτα και μετά ο Κάρολος. Δεν έχουν ανάγκη αυτοί. Έχουν συνηθίσει από τα ταμ-ταμ. Θέλει κι άλλη ζάχαρη. Πού είναι η ζάχαρη? Μπροστά σου, δεν τη βλέπεις? Α, ναι. Σουλά, βγάλε μου και ένα μπουφανάκι, εντάξει? Κώστα, ανησυχώ. Σοβα, παιδάκι μου, που ανησυχείς, τα ελέγχω όλα. Έχω καλό προαίσθημα. Ο Μπάμπης? Έχουμε ραντεβού σε λίγο. Στις 10 ξεκινάμε. Ελεύθερος! Καλημέρα, Χριστό, αδελφέ! Ωραία μέρα σήμερα! Ελεύθερος είσαι? Μόνο αν πιστεύεις στο Χριστό γίνεσαι πραγματικά ελεύθερος, αδελφέ μου. Αυτή είναι η υπέρτατη ευτυχία και ελευθερία του ανθρώπου. Φωκένος δεν γρυπάω, Εφήμερο. Ο τελικός προορισμός όλων μας είναι η μεταθάνατον ζωή και η νίκη του Χριστού επί τη διαβόλου. Φιλέ, Φωκένος δεν γρυπάω. Ναι ή όχι? Μην είσαι απόλυτος, αδελφέ μου. Δεν είναι όλα ναι ή όχι. Υπάρχει και το ίσως. Τώρα πώς τη βλέπεις τη δουλειά? Είμαι άϊπνος όλη νύχτα, ξέρεις. Ναι, φαίνεσαι, έχεις τα χάλια σου. Θα με πας τελικά ή δεν θα με πας? Έλα, μπες, αδελφέ μου. Φαίνεσαι βασανισμένο άτομο. Έλα σε μένα, θα πεις τα προβλήματά σου και θα ξαλαφρώσεις. Τι μυρίζει, λιβάνικες? Λιβάνι, αδελφέ μου, να φεύγουν τα κακά πνεύματα. Δεν είμαστε καλά. Δεν τα πιστεύεις αυτά, Προχθές όμως που πήρα κάποιον διαβολεμένο, ξέρεις, αυτός που τους έχει κυριεύσει ο Σατανάς. Και εσύ πού το κατάλαβες? Μετά από αυτό τράταρα, έσκασε πελάστικο. Ο γιος μου μπήκε στο νοσοκομείο για οξία χρήσης κολικοειδίτη. Η γυναικούλα μου αρρώστησε από ηλιού. Τι άλλο χρειαζόμουν για να το καταλάβω? Και από τότε και σλιβάνια, Βεβαίως. Πες μου, αδερφέ μου, το πρόβλημά σου τώρα. Ας το καλύτερα. Θα ξαναφρώσεις. Αραβωνιάζομαι. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αδερφέ μου. Αυτό είναι ευλογία. Άμα είσαι παντρεμένος όμως... Τι? Κατέβα. Εγώ στο ταξί μου δεν παίρνω αμαρτωλούς. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Προχώρα, σε παρακαλώ. Δεν πάω πουθενά. Κατέβα από το ταξί μου τώρα. Δεν είμαστε καλά. Αυτό λέω κι εγώ. Κατέβα από το ταξί μου. Ακού, αραβωνιάζεται παντρεμένος άνθρωπος. Κατέβα, σε παρακαλώ. Αυτά ακούει ο Θεός και θα ρίξει φωτιά να μας κάψει. Βοήθησε μας, Παναγία μου. Δεν είσαι με τα καλά σου. Μετανοείτε, αμαρτωλή, μη σας προκαλεί η σάρκα. Πού είσαι?
Πήγαινε να εξομολογηθεί τον παπά τη ενορία σου τώρα, τώρα αμέσω. Δεν πα σε δικά σου, ψυχίατρο, καμένε μου. Μωρέ, εγώ είμαι μια χαρά. Εσύ κοίταξε να βρει την ψυχική σου καλήνη και να ηρεμήσει. Δαιμονισμένε, δαιμονισμένε. Ψωνάρα, είσαι τρελό, ρε! Τρελό! Καλημέρα, λένε οι άνθρωποι πρώτα. Ας τα παράθυρα. Βρισκόμαστε σε κατάσταση προχωρημένης επιφυλακής, παίρνω τα μέτρα μου. Καφέ θα πιεις, δεν θα πιεις? Πώς δεν θα πιεις, φτιάξε. Μέτριο, ε. Μέτριο. Έτοιμο τον έχω, περίμενα. Ο καφέ σου. Να σε καλά. Τι είναι αυτό? Ο Μπάμπης είναι οργανωμένο άτομο, μεγάλε. Ανιχνευτής ευγενών μετάλλων. Και τι κάνει αυτό? Τι κάνει αυτό, άρε κακομύρι, μεσάνυχτα έχεις και θες να κάνεις και το χρυσοθύρα. Αυτό αγόρι μου το μηχάνημα, έτσι και εντοπίσει ευγενές μετάλλων στην προκειμένη περίπτωση της λύρες που λες. Mm. Αρχίζει και κάνει πιπ, πιπ, πιπ. Κατάλαβε? Καλά, ρε Μπάμπη, με εκπλήσεις, ε. Πετιμέζει τον έκανε, δε. Μία κουταλιά σου είπαμε. Μία σου έβαλα. Τέλος πάντων, ξεκινάμε. Και τον Γκρέντερ? Γιατί ανησυχείς, αγόρι μου? Ο Μπάμπης είναι οργανωμένο άτομο. Θα είναι όλα αύριο εκεί. Καλά, ρε. Ε. Το μαχαίρι, τι το θες? Ας το μαχαίρι. Για λίρες πάμε. Πέσουμε πάνω σε κανένα περίεργο να πούμε. Και αυτό τι είναι? Αυτό είναι walkie-talkie. Walkie-talkie. Καλά, τόσο πίσω είσαι, ρε. Είναι το επικοινωνίες, αγόρι μου. Είσαι 200 μέτρα μακριά. Θες να με καλέσεις, θα κάνεις. Mm. Θα αρχίσεις τα σφυρίγματα, τα κλέφτηκα και τις φωνές. Τσακώνεις το μηχάνημα και με καλείς. Όλα υπό έλεγχο, under control που λένε οι Εγγλέζοι. Λοιπόν, έλα σκου, τσάκω το μηχάνημα, πήγαινε στην κουζίνα να κάνουμε μια πρόβα. Έλα εδώ να δεις πώς δουλεύει. Πώς δουλεύει? On, off. On, off. Ναι. On, off. On, μιλάς, off, ακούς. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Άντε. Έλα, μητέρα καλή κόρη. Μητέρα καλή κόρη. Με λαμβάνεις? Μητέρα καλή κόρη. Τι μητέρα και κόρη, ρε, σ' ακούω, λέγε. Βρε ζών, άνοιξε το on και μίλα στο μηχάνημα. Κάτσε, περίμενα να τα ανοίξω. Κώστας, καλή Μπάμπη, Κώστας, καλή Μπάμπη, μ' ακούς? Έλα, με ακούς καθαρά? Σ' ακούω, σ' ακούω, λέγε. Λοιπόν, έλα μέσα να τα πούμε. Εντάξει, έρχομαι. Καλά, ε. Μιλάμε ότι αρχίζω να νιώθω σαν κομμάντο σε αποστολή αυτοκτονίας. Μπάμπη, με έχεις φτιάξει με τα μηχανήματα. Θα τις βρούμε μέσα σε λίγες ώρες. Ελπίζω να μην χάνω τις ώρες μου, ε. Μα τι λες τώρα, ρε. Ο Μαγκλάρας δεν λέει βλακίες. Μπάμπη, σε λίγο θα είμαστε πλούσιοι. Πολύ πλούσιοι, ρε Μπάμπη. Δεν θα έχουμε ανάγκη κανένα τζόγλανο. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Μακάρι, να σου πω. Ο Μπάδρος της Ούρσουλας τι έγινε? Μη μου το θυμίζεις, μη μου το θυμίζεις και μου ανάβουν τα λαμπάκια. Τον έβαλα και κοιμήθηκε στην κουζίνα. Μου άδειασε όλο το ψυγείο. Ούτε καφέ δεν μ' άφησε να πιω. Αμάν Παναγία μου, να βρούμε τις λίρες, να τις ανοίξω ένα θέατρο να βγάζει τα αποθυμένα της. Να γλιτώσω και από τους μαύρους και από όλες τις φυλές. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Πάμε, πάμε, πάμε. Και θα σε συγχωρήσω για αυτό που μου έκανες, κάθαρμα. Πρώτη φορά φεύγεις από το σπίτι. Το ξέρα πως θα γυρίσεις. Μ' αγαπάς. Τι κάνετε? Καλώς ήρθες, Ανδρέα. Η Ζανέτη είχε στεναχωρηθεί πολύ. Εγώ! Δεν είμαστε καλά. Εγώ κοιμήθηκα σαν πουλάκι. Πού ήσουν, α? Αλήθεια, Ανδρέα, πού ήσουν, κουρασμένος φαίνεσαι. Ελεονόρα, σε παρακαλώ. Στο γραφείο ήμουν. Όλη τη νύχτα? Προσπαθούσα να κοιμηθώ, δεν έχω κλείσει μάτι όλη νύχτα. Φρόντισε να μην ξαναφύγεις, σε παρακαλώ. Αν δεν αλλάξει συμπεριφορά σου, θα φύγω για πάντα, στο λέω. Συγγνώμη, ξαναγύρισες για να με απειλήσεις πάλι? Γύρισα για να κουβεντιάσουμε σοβαρά. Να σου αναπτύξω τις απόψεις μου, να ακούσω τις δικές σου. Χρειαζόμαστε μια καινούρια αρχή, δεν νομίζεις?
Εγώ το περίμενα. Ποιο πράγμα περίμενες? Ότι μια μέρα θα αντιδρούσε έτσι. Ήσουν οφείλεις να ομολογήσεις πολύ καταπιεστική μαζί του. Σε συμβουλεύω, αν δεν θες να το χάσεις, να πας με τα νερά του για λίγο καιρό. Και ύστερα κάνει ό,τι θες. Και πού τα ξέρεις εσύ αυτά, Ελεονόρα? Όσο να είναι, κάτι ξέρουμε κι εμείς από άντρες. Μα γιατί μαμά καθόμαστε εδώ τώρα, αφού εσύ ήπιες καφέ? Παιδί μου, κοντζάμι και εκεί βοηθό έχουμε. Θα καθιερώσουμε το breakfast. Yes, yes, breakfast. Yes, αρέσει, Yes, γκρις σαλάτα, τζατζίκι, ρατσίνα. Δεν είμαστε καλά. Breakfast, παιδί μου, σημαίνει καφές και φρυγανιές με βούτυρα και μέλια. Ακουρετσίνα πρωί-πρωί. Ούρσουλα, εξ Αμερικής είναι ο κύριος ή από κανένα χωριό της Αφρικής που λέει και ο πατέρας σου? Anyway. Όπα και τα γλυκά σου, μάμι. Γουστάρω, Μη μιλάς έτσι. Άκου εκεί, γουστάρω. Άντε, Ντολόρες! Αργείς, Ντολόρες! Νο, σενιόρα. Αργείς. Έλα ρε μάνα, ας την κοπέλα ήσυχη. Εσύ να μην ανακατεύεσαι σε ζητήματα εργοδοσίας. Ορίστε. Μόλις πιάσουν λίγο εξουσία στα χέρια τους οι μικροαστοί, γίνονται χειρότεροι από τους καταπιεστές τους. Όσα σου έκανε ο πατέρας τόσα χρόνια θα τα πληρώσει καημένη Ντολόρες? Πολλά λες, για σε παρακαλώ. Και να τελειώνει η ιστορία με το φίλο σου. Ο πατέρας σου μου είπε ότι δεν θέλει να τον ξαναδεί εδώ μέσα. Είπαμε ότι είμαστε απελευθερωμένη οικογένεια, αλλά όχι και τόσο πολύ. Κατάλαβες? Εντάξει. Ο πατέρας που πήγε τελικά? Για δουλειές. Τι δουλειές έχει με το θείο Μπάμπη? Δεν ξέρω, δεν μου είπαν. Και πότε θα γυρίσει? Μάλλον αύριο. Οικία Κώστα Χατζηγιώργη. Λέγεται, por favor. Και πάσα. Ποιος είναι, Ντολόρες? Τίποτα, σενιόρα, είναι για μένα. Μομέντο. Πού έβασες το τηλέφωνό μας? Σε ένα αμίγο, σενιόρα. Α, όχι να μας έρχονται και άντρες στο σπίτι τώρα. Α, νο, σενιόρα. Πας την κοπέλα, ρε μάνα. Αφού σου λέει. Σε ένα αμίγο. Τι θέλεις δηλαδή, να καταντήσεις την Ελεονόρα από πάνω? Και πάσα. Σου είπα να μην τηλεφωνάτε εδώ. Το ξέρω, αλλά πιάσαν το Μιγγέλ στην Μπαρσελόνα. Πότε? Χθες το απόγευμα. Ολοκραίο. Άκου, δίγαρο σώτρος, να φύγουν για λίγο τέμπο και εγώ θα επικοινωνώ με Μπαρσελόνα να μάθω νέα. Σι. Θα συναντήσουμε μεθαύριο. Σι. Στο γνωστό. Στο γνωστό μέρος. Και μη τηλεφωνάτε. Ξανά, Μόνο εσείς να θεσεί το. Άφησε να χτυπήσει 2 φορές και κλείσε το. Και θα σας πάρω εγώ. Κλείσε τώρα. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Πρώτον, δεν θα μου ξαναμιλήσεις για την πρίκα σου. Δεύτερον, δεν θα είσαι αυταρχική. Τρίτον, δεν θα με ρωτάς συνέχεια πού πηγαίνω και τι κάνω. Τέταρτον, δεν θα μου ξαναπάρεις τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Τελείωσες? Πέμπτον, δεν θα με διακόπτεις όταν σου μιλάω. Μα τελικά τι είναι αυτό, όλο τελεσίγραφο είναι? Πρόταση για μια καινούργια αρχή είναι, κοριτσάκι μου, δεν συμφωνείς? Σημασία δεν έχει αν συμφωνώ. Σημασία έχει ότι δεν μου αρέσει ο τρόπος σου, πώς το λένε. Πάλι καλά που δεν μου ζητάς να σταματήσω την πολιτική μου καριέρα. Όσο γι' αυτό, κάνω ό,τι θέλεις. Δεν σε νοιάζει δηλαδή? Όχι, αδιαφορώ. Το κάνεις επίτηδες για να μου ρίξεις το ηθικό? Δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση. Α, ναι, μάλιστα. Τι είναι, Ελεονόρα? Τηλέφωνο για τον Ανδρέα από το γραφείο. Και γιατί μπήκες στο μπάνιο, δεν μπορούσες να μας φωνάξεις απ' έξω? Δηλαδή δεν φτάνει που σας εξυπηρετώ, φωνάζετε κιόλας. Συγγνώμη, με άκουσες να σου πω εγώ εμπρός? Γεμίστε. Έλα, δώσ' το τηλέφωνο. Μα πού είναι επιτέλους ο δικηγόρος? Ηρεμήστε, κύριε Φωτίου μου, ηρεμήστε. Μα έχω να του πω κάτι πολύ σημαντικό. Επιτέλους, κύριε Χατζηγιώργη. Τι έγινε, Δεσποινής? Είναι εδώ ακόμα, κύριε Φωτίου, δεν θα έρθείτε? Δυστυχώς δεν μπορέσω. Είμαι απασχολημένος με μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Σοβαρολογείτε τώρα? Έχουμε και δικαστήριο. Την υπόθεση των οικοπαίδων. Πότε? Τώρα, κύριε Χατζηγιώργη μου, στις 10, αν είναι δυνατόν. Και ποιος είναι πρόεδρος? Η κυρία Γιαναράκου. Α, μάλιστα. Η αγαπητή κυρία Γιαναράκου.
Πες τις χαιρετίσματα λοιπόν και πως ο συνήγορος είναι απασχολημένος με μια σοβαρή υπόθεση. Κάτσε, μάλλον όχι. Πες τις καλύτερα πως είμαι άρρωστος. Θα χάσουμε τη δίκη, κύριε Χατζηγιώργη. Δώσ' μου να μιλήσω με τον δικηγόρο. Κύριε Χατζηγιώργη. Ποιος είναι? Εγώ είμαι η κυρία Φωτίου. Καλημέρα, κυρία Φωτίου μου. Χίλια συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω αμέσως τώρα για το αεροδρόμιο. Πετάω επιγόντως για Νέα Υόρκη. Για Νέα Υόρκη? Μα τι λες τώρα? Ακούστε, κυρία Φωτίου μου, κρατήστε την ψυχραιμία σας και μεθαύριο που θα γυρίσω θα τελειώσουμε με το διαζύγιο σας αμέσως. Μα έχω να σας πω κάτι πολύ φοβερό. Κυρία Φωτίου μου, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να φύγω αμέσως αυτή τη στιγμή. Εμπρός. Ποια Νέα Υόρκη λέτε? Ποιος είπε για Νέα Υόρκη? Εσείς. Όχι για σένα, βρε παιδάκι μου, για την κυρία Φωτίου το είπα. Λοιπόν, κανόνισε το όπως είπαμε όλα. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Εμείς θα τα πούμε το απόγευμα. Άντε, γεια σου. Μα αυτό είναι ανήκουστο. Βλέπω ότι λες ψέματα έτσι με τεράστια ευκολία. Αχ, δεν βλέπω μπροστά μου από τη μίστα. Πρέπει να κοιμηθώ, δεν γίνεται. Καλά και η δίκη. Δηλαδή, αδιαφορείς εντελώς για την υγεία μου, ε. Άστη τη δίκη. Ούτως ή άλλως ένας βλάκας, οικοπεδοφάγος είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να την κερδίσουμε. Καλύτερα που θα αναβληθεί. Πιάσε τον πουρνό μου, σου παρακαλώ, αν δίνεις. Εντάξει, πατέρα, το βρήκες εύκολα το σπίτι, δεν χάθηκε? Ναι, Μαρία μου. Μαρία. Μαρία. Κοίτα. Και η νυφούλα, κόρη μου. Είμαι πολύ συγκινημένος. Ο γάμος θα γίνει στο χωριό. Να είναι και η μάνα σου και ο πατέρας. Εντάξει, πατέρα. Θα μου λες το ψητό το βρες στο φούρνο? Όχι, όχι ακόμα. Παιδί μου, χρειάζεται πολύ ώρα να ψηθεί. Έχουμε καιρό, προλαβαίνω. Χαρά, εσύ ξέρεις. Καλώς είναι. Ελπίζω να σε κάνει ευτυχισμένη. Άμα. Τι έγινε, τι έπαθες? Ξέχασα να φέρω κρασί. Και δεν πειράζει. Τι λες, κόρη μου, αραβώνας χωρίς κρασί γίνεται? Αλλά δεν μου λες, εδώ κοντά κανείς είναι που φτιάχνει? Τι λες, μωρέ πατέρα, πού? Είδες που δεν άμπελια, όλο πολυκατοικίες είναι. Και τι θα γίνει? Έχω εμφιαλωμένα στην κουζίνα. Πάω να το δοκιμάσω.